Εμείς παίζουμε μέσα στην έδρα μας. Φέτος δείξαμε ότι έχουμε ένα αξιόμαχο σύνολο. Είναι από τα παιχνίδια που πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι, διότι έχουμε ανάλογη στοχοθεσία, όπως είπες, και οι πόντι μετράνε όντως διπλή. Είναι ένας στόχος, όσο βέβαια αυτό μπορεί να γίνει, να βγάλει όφη από τη στιγμή που κέρδισε τον ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά με νίκες στο Ηράκλειο. Έχει περάσει αυτό από το μυαλό σας? Εμείς θέλουμε να δείχνουμε καλό βόλι. Κάνοντας αυτό έρχονται και τα αποτελέσματα. Θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Όλες οι ομάδες είναι αξιόμαχες. Ο πρώτος γύρος, όταν περάσει, τότε θα κάνει μια κατάταξη σχετική. Αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό που έχει ένα σύνολο υψηλωτά του επίπεδου, οι άλλες οι ομάδες έχουν ανάλογα ρόστερ. Για μένα η ομάδα μπορεί να φτάσει ακόμα και την τέταρτη ή τρίτη θέση, αν παίξει το βόλιο που μπορεί. Αλλά αυτό έχει πολλές παραμέτρους για να μπορεί να γίνει. Και ευελπιστώ ότι θα τα απεξέλθουμε στην πίεση, στις συγκυρίες και να φτάσουμε τον όφη ακόμα ψηλότερα. Αλλά ας πατάμε στη γη, είναι ακόμα αρχή, είναι τέταρτη αγωνιστική του πρώτου γύρου. Θέλουμε να πάρουμε αυτό το μάτς και κάθε μάτς που θα κερδίζουμε θα αναθεωρούμε την θέση μας. Σαν άνθρωπος του βόλεϊ γενικότερα, νομίζω ότι σε χαροποιεί, άσχετο ότι αγωνίζεσαι εδώ, ότι έχει μια ομάδα η Κρήτη στη Volley League, υπάρχει και άλλη ομάδα νησιού όπως είναι ο Φοίνικας Ήρου στη Volley League. Το Volley έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα και βέβαια πάντα έχει δυνατή και την ιδιαίτερη σου πατρίδα, έτσι, τον Εύρο. Νομίζω πως είναι από τα αθλήματα που εκπροσωπείται παντού, σε κάθε γωνιά της χώρας. Έτσι είναι. Ο Όφη φέτος έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. Από πέρυσι αυτό ξεκίνησε από τους τελικούς της Pre-League. Πρέπει το βόλεϊ να πάει στην επαρχία ή να πάει σε πόλεις που αγαπάνε το βόλεϊ. Θα γεμίζουν τα γήπεδα. Οι πρόεδροι θα κάνουν το κάτι παραπάνω, να φέρουν καλούς προπονητές, παίχτες, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους αθλητές, όλες τις παροχές, για να μπορεί και ο κόσμος να βλέπει ένα καλύτερο θέαμα και η ομάδα τους να φτάσει όσο ψηλά γίνεται. Και κάτι τελευταίο, το κλειστό του ΒΑΚ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή η πιο καυτή έδρα της Volley League? Δεν έχω δει τις άλλες έδρες, αλλά πιστεύω ότι στα παιχνίδια που έπρεπε ο κόσμος ήρθε, ήταν οργανωμένοι του Όφη και δώσε ένα άλλο παλμό. Σίγουρα με τις νίκες και αν η ομάδα είναι στις ψηλές θέσεις, θα έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος και από εκεί και έπειτα το πρόβλημα είναι του Προέδρου. Αν δεν χωράνε μέσα στο γήπεδο, θα πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο της Κρήτης. Γιατί ξέρεις, εδώ υπήρχε στον Όφη ο Μουτάφης, ο Κυριάκος, δεν ξέρω αν είχες ακούσει γι' αυτόν, που έπαιζε μέχρι τα 45-46, αλλά όχι Volley League με τον Όφη. Ναι, εντάξει, μπορούμε να παίξουμε σε όποια κατηγορία υποδιέστερη. Αλλά αφού έχω παίξει μόνο στη Volley League, δεν θέλω να συνεχίσω σε άλλη κατηγορία και λογικά θα σταματήσω. Οπότε πας για να κλείσεις την καριέρα σου στον Όφη και θα χαρείς μάλλον παραπάνω να την κλείσεις με ευρωπαϊκή έξοδο? Σίγουρα αυτό θα είναι κάτι καλό για μένα, για την καριέρα μου, σε μια ομάδα νεοφώτιστη, να την ανεβάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην ιστορία της. Όφη όλα αυτά τα χρόνια έπαιζε play out, έμενε στην κατηγορία, είχε πέσει από την Volley League. Θέλουμε τον Όφη να τον αναδείξουμε στις πρώτες θέσεις της Volley League και να παραμείνει για όσα χρόνια γίνεται.